Σκέφτηκα σήμερα το Δήμαρχο Ερακλείου και είχα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για γενικότερα θέματα της αυτοδιοίκησης, θεσμικά, οικονομικά, το τι αυτοδιοίκηση χρειαζόμαστε, το μέλλον της αυτοδιοίκησης, πώς πρέπει να είναι πιο ουσιαστική και λειτουργική, τους πόρους που χρειάζεται, το προσωπικό που χρειάζεται και τις αρμοδιότητες και το ξεκαθάρισμα. Αλλά επίσης στο επίκεντρο της συζήτησή μας που ήταν και το κεντρικό, είναι οι εκλογέ στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτη. Ολοκληρώνονται οι διαδικασίε από τα Δημοτικά Συμβούλια των Εκλεκτόρων. Και εκείνο που συζητήσαμε με τον κύριο Δήμαρχο καταρχήν να προσδιορίσουμε την ημερομηνία που πιστεύουμε ότι θα είναι 16 του μηνό, αφού δούμε και του εκλέκτορε. Και συνεννοηθήκαμε. Θα σα τα πει και ο κύριο Δήμαρχο, ότι πρέπει να υπάρξει το στοιχείο του συγκριτισμού. Και εκεί θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας και εγώ και ιδιαίτερα και ο κύριος Δήμαρχος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και τη συνεργασία που είχαμε και ως αυτοδιοικητικός και εγώ πάντα θα είμαι στη διάθεση της αυτοδιοίκησης του Δήμου Ηρακλείου και του ευχήθηκα τα καλύτερα, μια καλή θητεία, μια καλή πορεία που είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γίνει. Με μεγάλη χαρά υποδέχτηκα σήμερα εδώ στον Δήμο Ηρακλείου τον πρόεδρο της ΠΕΔ, τον Γιάννη τον Κουράκη, που όπως όλοι βέβαια γνωρίζουμε έχει διατελέσει για πάρα πολλά χρόνια δήμαρχος Ηρακλείου και είναι μια προσωπικότητα που είναι πραγματικά ιστορικά συνδεμένη με τον Δήμο Ηρακλείου. Κάθε συζήτηση με τον Γιάννη τον Κουράκη είναι επικοδομητική και για το μέλλον αυτού του Δήμου. Ειδικότερα όμως σήμερα η συζήτησή μας επικεντρώθηκε στο θέμα της περιφερειακή. Ένωσης των Δήμων τη Κρήτη, στην οποία επίκυνται οι διαδικασίε για την ανανέωση της Γενική Συνέλευση και εν τέλει του Προεδρείου τη. Στην κατεύθυνση αυτή, συζητήσαμε και για θέματα τα οποία αφορούν την διαδικασία, αλλά και για την ουσία. Για την ουσία, θα ήθελα να πω το εξής. Και η δική μου η προσπάθεια παραμένει προσιλωμένη στο πνεύμα του συγκριτισμού. Θεωρώ, Εξακολουθώ να θεωρώ ότι ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο στην ΠΕΔ είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να επιδιώξουμε. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν οι διαιρέσεις εκείνες οι αντιθέσεις οι οποίε θα δικαιολογούσαν μία αντιπαράθεση από την οποία κινδυνεύει η τοπική μα αυτοδιοίκηση να βγει τραυματισμένη. Και θεωρώ ότι δεν έχουμε και αυτή την πολυτέλεια των αντιπαραθέσεων, μέσα μάλιστα σε ένα συνδικαλιστικό όργανο τη τοπική αυτοδιοίκηση, όπω είναι η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων. Ε, θα έλεγα ωστόσο ότι εάν πράγματι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς θα πρέπει να εκδηλώνεται αυτή η δράση στο επίπεδο της ΠΕΔ, αυτές θα πρέπει να δηλωθούν, θα πρέπει να γίνουν ρητέ. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουμε τι χωρίζει τους μεν από τους δε, εάν υπάρξουν μεν και δε. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, εάν δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές, διαφορές στην πολιτική, διαφορές στην αντίληψη της τοπικής αυτοδιοίκησης, νομίζω ότι σε κανέναν δεν είναι κατανοητό γιατί δεν θα πάμε στις εκλογές αυτές με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, με ομόνια, με σύμπνια για την συνεργασία την επόμενη μέρα.